Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε Λάος της Αμαρτίας ημών, Δέσποτα Συχώος της Ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ίασε της Ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλοίο στην τιμό σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμουν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώ με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιήσαν, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το πειναστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες στην ελήφθη και εν αμαρτήσε εκεί στις έμοι η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμα. Ραντείς με σώβο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών ολευκαθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και έφρουσιν, αγαλιάσονται ως θέατη το πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστας ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σε το Άγιον μη αντανέλησα από μου. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και εσεβήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός του εξουδενώσει. Αγάθηναν Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείο τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επ' το θυσιαστηριό σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Έσχηθήτωσαν και έντραπήτωσαν εις τούτες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και εγκατεσχηθήτωσαν η βουλό μη μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτή και εις κοινόμενοι λέγοντες μη ευγεύγε. Αγαλιάωσαν και εφραθήτωσαν οι πισί, πάντες εις τούτες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας το σωτηριό σου. Εγώ δε φτωχός ημίν και παίρνεις ο Θεός βοήθησό μου. Βοηθός μου και ρίστης μου σοι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον τους προσευχείς μου ενώδους τη δύσή μου και αληθεία σου. Εισάγουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλεις της κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιοφύσης δεν οποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε την ζήνη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάστης έργη σου,
εν ποίημασε το χειρόψα μελέτων. Διεπέτασα προσθέτας χείρας μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου επ' εμού και μη οθήσε με τις καταφαίνους των εισλάκων. Άκουσα τον ποιησό μου το πρωί του αηλό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισα με, Κύριο, δόγνεν υπορέψω με, ό,τι προς τα ήρα την ψυχή μου. Εξολούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυγον. Δίδαξό με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν υγιή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και άπολης πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ετ' εγώ δούλους εμή. Δόξα εν ύψιστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσε, ευλογούμεσε, προσκυνούμεσε, δοξολογούμεσε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόρδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστον εσπέραν ευλογήσεις και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης εν μήνυνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησό με, ίασε την ψυχή μου, ό,τι ημαρτώνησε. Κύριε, προς σε κατεύθυγον, διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτα να αμαρτήτως φυλάχθην ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθάπρον ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισώμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός στον αιώνα, θα έκανε τον χειρό σου παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρί, δου τα πάντα γένετο. Τον δε ημάς τους ανθρώπους για την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου την ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντή Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα εν τρίτη μέρα καταστροφάς, τα ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντες και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στα τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφους αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξον εστιν ως αληθώς, μακαρί εστιν του Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίδωστον τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον ο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με εφεδρός πανηγυρίζω. Και ασογηθόμενος πατά αυτής τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βιβλων εψυχών
ιδιώνες φραγισμένης σε πνεύματι, ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος, επεφώνηση χαίρε χαράς δοχείων, πίστης προμήτωρος αραληθήσετε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αδάμε πανόρθωσης χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε, του Άδου η νέκρωσης χαίρε Πανάμωμε, το παλάτιον του μόνου ασηλέως, χαίρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρόδον το αμάραντον χαίρε ημών η βλαστήσασα, το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα, το σφραδιόν του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόγαμε κόσμο διάσους. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγνίες της αύρης μαχαίρε διείς εκ του πτώματος, ημών εξανέστη μεν χαίρε η δείπνον, κρίνον δέσποινα πιστούς ευωδιάζον, θυμία μα εύωσμον μοίρων πολυτιμών. Ούσους υμνολόγους Θεοτό και ως όσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Τους συνολόγους Θεοτό και ως ζώσα και άθωνος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, στάχην υβλαστήσασα των θείων, ως χώρα ανήρωτος σαφώς, χαίρε εμψυχε τράπεζα, άρτων ζωής κουρίσασα, χαίρε του ζώντος ύδατος, πηγή ακένωτος δέσποινα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δάμαλης των μόσχων ητεκούσα, των άμωμων χαίρε της πίστης, χαίρε άμνας κοίσασα, Θεού αμνών των έροντα, κόσμου πάντως τα πτέσματα, χαίρον θερμών ηλαστήριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος φαϊνός χαίρε ημών, των ήλιων φέρουσα Χριστόν, φωτός κατοικητήριον, χαίρε το σκότος λύσασα, και του ζωφώδης δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρε πηλημών είναι ο λόγος διόδευσε μόνος ημοκλούς, και πύλα σαν του δέσποινα το τόκο σου συντρίψασα, χαίρε η θεία είσοδος ο σωζωμένων πανύμνητε, ο καθήμενος εν δόξη επί θρόνου θεότητος εν εφέλη κούφη, ήλθεν Ιησούς ο υπερθεός, η ακυρά το παλάμι και διέσωσε, τους κραυγάζοντας δόξα Χριστέ τη δύναμη σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν φωνέσασμα των πίστης ηγόμεν πανύμνητε, χαίρε ποιον όρος και τετηρωμένον εμπνεύματι, ελιχνία και στα πνευμάλα φέρουσα το γλυκένον τα των ευσεβών αισθητήρια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαστήριον του κόσμου χαίρε άκραντε δεσποινά, χαίρε κλίμαξ γήθεν πάντως ανύψωσα σαχάριτην, χαίρε η γέφυρα όντως η μετάγουσα,
εκ θάνατου πάντας προς ζωή του συνούντας σε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ουρανών υψηλωτέρα, χαίρε γη στο θεμέλιον, εν τη συνειδή, άχραν δε ακόπος βαστάσασα, χαίρε κοχύλικ πορφυραρχίαν βάψασα, εξ αιμάτων σου το βασιλεί των δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νομοθέτην ητεκούσα, αληθώς χαίρε δέσποινα, τόντας ανομίας πάντων δωρεάν εξαλείφοντα, ακατανόητον βάθος ύψος άρρητον, απειρόγαμε, δύσιμη σε Θεώθημε. Και νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, σε την πλέξα σαν το κόσμο, αχυρόπλοκο στέφανον, ανυμνολογούμε, χαίρες οι παρθένε κραυγάζοντες, το φυλακτήριον πάντων και χαρά ακόμα, και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγα με παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επί πάντων θεών, και τέτο κασάκρονων ιών, πάση τη υμνούση σε σωτηρία βραβεύοντα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οδόν δική σας αζωής χαίρε πανάμουμε, η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσας ακόσμων χαίρε Θεόν ύμφε, άκουσμα και λάλημα φρικτών χαίρε εν διέτοιμα, του Δεσπότου της κτήσεως. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε, το πε αγιάσματος της δόξης νέκρος ίσα. Νυμφων ολόφωτε, χαίρε των αγγέλων χαρμονή, χαίρε η βοήθεια των πιστών δεωμένων σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηρήμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, εψυχε παράδεισε το ξύλον, εν μέσω έκον ζωής των Κύριων, ο γλυκασμός ζωπή πίστη τους μετέχοντας και θώρα υποκύψαντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρωνήν μεν εις θέλη σου πιστός αναβόμεση, χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δεδοξασμένα και αξιάκουστα, περίς λελάλινε σαφώς, όρος αλατόμητον, χαίρε βάθος αμέτρητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευρύχωρος κίνωμα του λόγου χαίρε άκραντε κόκλος ή των θείων Μαργαρίτη, προαγαγούσα χαίρε πανθαύμαστε πάντων προς Θεόν καταλλαγή των μακαριζόντων σε. Θεωτό και κάστοτε, την θείαν ταύτην και πάντημον, τελούνται σε ορτήν οι θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τας κύρας κροτήσομεν, τον εξαπτήστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Θείαν ταύτην και πάντημον, τελούνται σε ορτήν οι θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τας χείρας κροτήσομεν,
τον εξ αυτής τεχθέντα θεοδοξάζονται. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, παστάς του λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων Θεός αιώς, χαίρε πανάκραντε, των προφητών περί ηχήμαν, χαίρε των Αποστόλων το εγκαλόπισμα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού ιδρώσος απέσταξε, προχών πολύ θεία συλλήσασα, ο Θεβόμεση. Χαίρε ο Πόκος ο Έρδρουσος, ον γενναιόν Παρθένε προεθεάσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιδούς χαίρε κραυγάζομεν, ελίμην ημιν γενού θαλατεύουσι και ορμητήριον, εν το πελάγι των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτωρος. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαράς αιτία χαρίτωσον, ημών των λογισμών του κραυγάζυνση, χαίρε η άφλεκτος βάτος, νεφέλη ολόφωτε. Ή τους πιστούς απάστος επισκιάζουσα, που και λάτρευσα τη κτήση θεόφρονες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός αμήνη. Αρδρίως παθήσαντες χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε ο τον Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ανυμνούμεν σεβόντες χαίρε όχι μαϊλίου του νοητού αμπέλος αληθινή, τον βότριν το πεπυρών η γεωργήσασα ηρωστάζοντα, τον τας ψυχάς εφραίνοντα, τον πιστός εδοξαζόντο. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, η ατήρα των ανθρώπων ηχήσασα, χαίρε Θεόν ήμφε, ηράφος η μυστική, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, χαίρε Δέσποινα, της χαράς πληρούμεθα και ζωήν κληρονομούμε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ρητορεύουσα ουσθένη γλώσσα Δέσποινα, υμνολογήσεσαι υπέρ Γαλγάς Σεραφείμ. Υψώθησκήσασα τον Βασιλέα Χριστόν, τον νικέτευε πάσης νυν βλάβης ρίσας θέτους πιστός ευρός κινούντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εφημίσε μακαρίζοντα τα πέραντα και ανακράζησι, χαίρε ο τόμος ενώ δακτύλο εγγεγραπτε Πατρός ο Λόγος Αγνή, όν ηκέτευε βιβλο ζωής τους δούλους σου καταγράψε Θεοτόκε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ηκετεύομεν η δούλη σου και κλείνομεν γόνη καρδίας ημών, κλείνον το ουσου αγνή και σώσον τους θλίψες η βυθιζομένους ημάς και συντήρησον πάσης εχθρών αλώσεως την συμπόλην Θεοτόκε. Έδασε βαγίσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε με τυπούμενος ηλενεργούμενος, την οικουμένην άφασα να γύρι ψαλούσαν,
τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς νηδί των λόγων υπεδέξω τον πάντα βαστάζοντα ευάστασας γάλακτη εξέθρεψας νεύματι τον τρέφοντα την οικουμένην άπασαν αγνή οψάλλομεν τον Κύριον ημνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Λεραγία Θεότα και σώσον ημάς Μωσής κατενόησεν εν βάτω το μέγα μυστήριον του τόκου σου παιδες προεικόνησαν τούτο εμφανέστατα μέσον πύρος ιστάμενη και μη φλεγόμενη ακύρατε Αγία Παρθένε όθεν σε υμνούμενης πάντας τους αιώνα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς η πρώην απάτη γυμνοθέντες στολήν αυθαρσίας ενεβήθημεν η κυοφορία σου και η καθεζόμενη εν σκότη παραπτώσεων φως κατοπτεύσαμεν φωτός κατοικητήριον χωρί όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνα. Δόξα ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον με κρίδια σου ζωοποιούνται ζωήν γαρτινέν υπόστατον εγγύσας ευλαλία λαλή πρώην κρυματίζοντες λεπροί αποκαθέρονται όσοι διώκονται πνευμάτων αερίων τα πλήθη ήκυντε παρθένε βρωτών η σωτηρία. Θένην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην η κοσμοτέκουσα σωτηρία ανεβείς απογήσεις ύψος ήθημεν χέρις παντευλόγητες σκέπη και κατέωμα δίχως και οχύρωμα των μελλοντούντων αγνή των Κύριων ημνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Απαζήγενείς κλητάτω το πνεύμα τη λαμπάδου χούμενος πανηγύρισε το δε αείλον όλθη συγκεραιρούσα την ιεράν πανηγύρι της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεοτό και αγνή αη Πάρθενε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς είναι η πιστή το χέρι κραυγάζομεν η δία σου της χάρας με το χειγενόμενη της αηδίου ρησέ ημάς πείρας μου βαρβαρικής αλώσεως και πάσης άλλης πληγής δια πλήθος κόρη παραπτώσεων επί ούσης βρωτής αμαρτάνουση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όφθης φωτισμός ημών και βεβαίως εις οθεμβόμενση χαίρε αστροναδίτων εισαγών κόσμο των μέγαν ηλίων χαίρε δεμ ανοίξα σαν την και κλεισμένη να πνεί χαίρε στήμεν πύρινε εισαγούσα εις την άνω ζωή το ανθρώπινο.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, στόμεν ευλαβός, εν οίκο Θεού ημών και εκβοήσομεν, χαίρε κόσμου Δέσποινα, χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών, χαίρε ημών η άβομος εγίνεξή και καλή, χαίρε σκεύος μύρον το ακένωτον, επίσε και νοθένης δεξάμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπερίστερα ή τον ελεήμον απογίσασαν, χαίρε Άγιοι Πάρθενε, οσίων πάντων χαίρε το καύχημα, των αθλητών στεφάνωμα χαίρε απάντοντε, των δικαίων θείων εγκαλόπισμα και ημών των πιστών το διάσωσμα. Εν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φύσε ο Θεός της κληρονομίας σου τα αμαρτίας ημών, πάσας παραβλέπων ειν, εις τούτο έχων εκδισοπούσαν σε, την επί γης ασπόρος εκειοφορήσασαν, δια μέγα έλεος θελήσαντα, μορφωθήνε Χριστέ το αλότριο. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά, χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη,
Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεοργείται η κτήσης. Χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ συλλήψεως την κύσιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια. Ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών των αγνών, ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απουρή του μίστης. Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστόν καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε νύμφη.
δύναμις του υψίστου, επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλωση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος. Αλληλούια. Στην Μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, κι άλμασιν ως άσμασιν εβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε αρουρά βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής ανατάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπόνων άμεμπτε, μαθώντες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυ και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζ της αιμαρτίας ημών, Δέσποτης κόσμος εν ομοίης ημών, Άγιοι ψυχήσετε στην ιεσύ ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυ και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Να του μόνο του ποιού σου δώσει μνη σήμερον, και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως κι μη σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιωνάς των αιώνων. Αμήν. Πίστην Χριστός η θώρακα ένδον λαβών εν καρδία σου τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύ έθλε και στέφη ουρανίου εστέφθης αιωνίας ως αήτητος. Κύριε Λαΐσον, 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 Ον υπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκύμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπονος, ο ζωκιός αγαπών και ο τσομοτουλούς αλλών, ο πάθος κόνο προς την τρία δία της επακοιλίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε εξεκοιμών ετ' την όρτα, συντέξει και ήθιν του ζήνη μόνο προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίωσαν τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς Θεός της νέας κάθρον, κηρύσσι μας πας λύτσιος κακών και οδύνης. Φύγησι μας Αγίους Αγγέλης, είναι προβλήρω το φρούμεν και οδηγούμεν κρατήσουμεν, εις την όντας πίσης και στην επίγνωση της αποσύτης δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυ και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημετέρα του Χερουβίμ και δόξα Πατέρα της Αγγίου Σεραφείμ, η διαθώς ο λόγο του κούσα, την όσα δόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν, ύφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κύση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής,
και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγείτονες χρήσης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή του αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότην και Κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρότι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσαν και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινα μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μη δέσποτα προσήκουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρονα λογισμών καρδίαν ύφουσαν ύμων ελαφρών
και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την ύμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξεα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το Πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου ο Γεωργός, εστί παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν έρι αυτό, και παν το καρπόν φέρον καθέρι αυτό, ειν απλίωνα καρπόν φέρει. Ήδη ημείς καθαρίαστε δια των λόγων ον λελάλικα ημείν, μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπόν φέρει να φε αυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ ημί η άμπελος, ημείς τα κλίματα, ομένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίσε μου δυναστε πείν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη, και συνάγωσιν αυτά και εις πυρβάλλουσι και καίτε. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ω εάν θέλετε τι είσαστε. Και γεννήσετε ημί. Κύριε,
Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και από την Αγίας από το Μητρό Σου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιούμενων Αποστόλων. Το Ιησού και Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν τη Μονή του Αγίου Σάββαν Ερυθέντων. Για του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσχεσος ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελεήσον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελεήσον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Κύριε ελεήσον. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των διακουνούντων και διακουνησάντων ημών. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των εντυλαμένων ημών της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελεήσον. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον. Κύριε ελεήσον. Υπέρ των εν ασθενείες κατοικημένων. Κύριε ελεήσον. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Κύριε ελεήσον. Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τάδε ψευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Αιωνία ημνή. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. In oreo και τα ερήματά μου εν ημίν μείνει, όι αν θέλετε αιτήσεστε και γεννήσετε ημίν. Πολύ, πάρα πολύ σπουδαία τα λόγια αυτά, τα οποία αποτελούν και τον τελευταίο στίχο της Ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε προλίγο, αγαπητοί μου. Και αν αυτά είναι σπουδαία, πολύ σπουδαιότερη είναι ολόκληρη η Ευαγγελική περικοπή, η οποία Ευαγγελική περικοπή χαρακτηρίζεται ως εκκλησιολογική, διότι εδώ ο Κύριος μας ομιλεί για τον εαυτό Του, μας ομιλεί κυρίως για αυτούς που μένουν στον εαυτό Του, σε εκείνον, και πώς πρέπει να πορεύονται
μέσα στο χρόνο. Βέβαια, όταν λέγει αυτό το ενεμή μείνετε, δηλαδή να μένετε σε μένα, δεν αναφέρεται πουθενά αλλού παρά στο θεανθρώπινο σώμα του, που είναι αυτή η ίδια η Εκκλησία. Ο Χριστός είναι κεφαλή και το σώμα του είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων επορεύθη εν μέσω κινδύνων, εν μέσω διωγμών, αλλά παραμένει αναλύωτη, όπως το είχε πει ο ίδιος. Και πήλε άδω ου κατησχίσους είναι αυτής. Δηλαδή, επειδή στην αρχαιότητα, στις πύλες της πόλεως, μαζεύονταν όλος ο υπόκοσμος, όλοι οι κακοί άνθρωποι, οι κακούργοι, και εκεί έκαναν τα σχέδιά τους. Έτσι λοιπόν, και οι πύλες πήραν εκ μέρους εκείνων αυτήν την ρετσινιά, θα λέγαμε, που οι πύλες δεν έφτυγαν τίποτα, αλλά όμως εδώ έρχεται να μας πει ότι όποιους διωγμούς και αν υποστεί η Εκκλησία, όσο κι αν υπάρξουν άνθρωποι που θα θελήσουν να φημώσουν την Εκκλησία, να κλείσουν τους ναούς, να ποικιλοτρόπως κυνηγήσουν τους ιερείς, τους επισκόπους, η Εκκλησία θα παραμένει αναλύωτη, θα παραμένει σε πρόσωπα που θα είναι ζωντανά πρόσωπα. Πρόσωπα που θα μένουν στο θεανθρώπινο, στην πίστη του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Αυτό θα πει εάν εν εμή μείνετε. Εάν δηλαδή παραμένουμε πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Διότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πρόσωπο του Χριστού. Κατά καιρούς και μέσα στους αιώνες πολλά υπόθηκαν για τον Χριστό. Και κυρίως ότι δεν είναι Θεός και άνθρωπος. Το τι μύθοι έχουν πλαστεί γύρω από αυτό το πρόσωπο. Το τι βλασφημίες δεν έχουν υποθεί γύρω από αυτό το πρόσωπο. Εδώ έρχεται και μας λέει, εάν μείνετε εν εμή, δηλαδή κρατήστε τη γνησία και αυθεντική πίστη ότι εγώ είμαι Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος, και μείνετε και στα ρήματά μου, δηλαδή καλύτερα τα ρήματά μου μείνουν σε εσάς. Τα γνωρίζετε τα ρήματά μου, ποια είναι τα ρήματα? Οι εντολές του. Εάν οι εντολές του εφαρμόζονται από μας και δεν παρεκκλίνουμε δεξιά και αριστερά και δεν αληθωρίζουμε πότε προς το Βάλ και πότε προς τον Κύριο, ή αν δεν κουτσένουμε και πότε πατάμε με το ένα και γυρίζει το σώμα από τη μια μεριά και πότε πατάμε με το άλλο το πόδι και γυρίζει προς την άλλη μεριά, τη μεριά του κόσμου, μία από τον Χριστό, μία από τον κόσμο, σημαίνει πουθενά. Εάν όμως τηρούμε τις εντολές του, τότε μας δίνει μια υπόσχεση, μια σπουδαία υπόσχεση. Λέγει, «Ω, εάν θέλετε, αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν». Ό,τι θέλετε να ζητήσετε, ό,τι ζητήσετε από μένα θα σας γίνει. Κοιτάξτε τι δύναμη έχουμε στα χέρια μας. Μια δύναμη την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν τηρούμε τις εντολές του Χριστού? Μας τραβάει ο κόσμος, αγαπητοί. Μας τραβάει το κατά σατανάν Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Μας τραβούν αυτές οι εντολές
του κόσμου που είναι στην αγκαλιά του πονηρού, στην αγκαλιά του διαβόλου. Για να το πάρουμε απόφαση. Να μείνουμε σταθεροί σε αυτή την πίστη και εφαρμόζουμε τις εντολές του, τότε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα ζητήσουμε από εκείνον και δεν θα γίνει. Θα ζούμε μέσα στο θαύμα του Θεού. Θα πω και μια μικρή, πολύ μικρή ιστοριούλα και με αυτό θα κλείσω. Κάποτε κάποιος γέροντας, ασκητής, είχε μια αδελφή μοναχή και πήγε στο μοναστήρι της να την επισκεφτεί. Ήταν σε άλλο τόπο αυτός, σε άλλο τόπο το γυναικείο μοναστήρι. Μακριά ο ένας από τον άλλον και είχαν καιρό να ειδωθούν. Πήγε λοιπόν, ειδωθήκανε και ξεκινήσαν να τα λένε σαν αδέρφια και τα προβλήματα της μονής, να λέει η αδελφή προς τον αδελφό. Αλλά τα προβλήματα κυρίως εκείνη την εποχή ήταν όχι προβλήματα αλλά πρόβλημα. Ένα και μόνο. Ποιο? Δεν έβρεχε. Είχαν ξηρασία. Και είχαν πάθει πάρα πολύ ζημιά. Και λέει ο αδελφός στην αδελφή, αλλά γιατί δεν κάνετε προσευχή για να σας στείλει ο Θεός βροχή? Κάνουμε αδελφέ μου, κάνουμε. Αλλά βροχή δεν έρχεται. Τότε δεν προσεύχεστε σωστά. Τότε φαίνεται ότι κάπου χωλαίνεται στην τήρηση των εντολών του Θεού, του Χριστού, γι' αυτό και δεν έρχεται η βροχή. Να δοκιμάσω κι εγώ. Και σηκώνει τα χέρια του, έκανε προσευχή και την ίδια στιγμή μαύρισε ο ουρανός και άρχισε να βρέχει. Αυτό θα πει, αδελφοί μου, να έχουμε ενότητα με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, να τηρούμε τις εντολές του και τότε, όπως και ο προφήτης Σαμουήλ δεν προλάβαινε να σηκώσει τα χέρια ψηλά για να ζητήσει κάτι από το Θεό και αμέσως του το έδινε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σημάς.